είναι λεπτά και θα μου γίνουν, θα μου πανιάσουν μέσα. Ενώ κάποια άλλα που κάνω γεμιστά. Ναι, βάλτο. Έτσι. Τα βάζω μέσα. Και το γυρνάς με ένα κουταλάκι. Μέχρι να, ναι, μέχρι να, να έχει πάρει βράση όμως το σιρόπι, ναι, εντάξει. Ναι. Τα ρίχνω μέσα, έτσι. Μόλις γεμίσω μία στρώση, μόλις κάνω μία στρώση έτσι γερή, αρχίζω μετά, είναι, αυτό δηλαδή τους παίρνει 20 δεύτερα περίπου, μέχρι να τα βάλω όλα μέσα, 20 δευτερόλεπτα. Μέχρι να το βάλω λοιπόν αυτό, μετά αρχίζω σιγά σιγά τούμπα, τάκ, ένα-ένα τα γυρίζω. Με ένα πιρούνι, τώρα μην βάζετε το χέρι γιατί θα καίει το. Έτσι, με ένα πιρουνάκι, δεν τα γυρίζω, τα γυρίζω, μέχρι να τα γυρίσω όλα. Είναι η ώρα που θα τα βγάλω έξω. Φαντάζομαι για να έχεις καταλήξει σε αυτό, δηλαδή ότι τα μελομακάρονα πρέπει να είναι κρύα, ναι, και ναι, χλιαρό, παγωμένα έχεις τα... κάνει και το αντίθετο. Τα έχω δοκιμάσει όλα. Αυτό. Ναι. Γιατί υπάρχουν, ναι, συνταγές, ναι, 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 οι οποίοι λένε, ξέρετε, ναι, τι, πρέπει να είναι από το φούρνο τα μελομακάρονα, ναι, 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 και να έχετε κάνει από πριν, λέει, το σιρόπι. Τα μελομακάρονα που, είναι, που θα βγουν από το φούρνο καυτά και θα τα μελώσω, σίγουρα έχουν μέσα σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι ζητάει αμέσως μέλωμα. Το σιμιγδάλι θέλει να πέσει πάνω όπως είναι καυτό, να ρουφήξει και πολλές φορές είναι καυτό το σιμιγδαλένιο γλυκό και καυτό και το σιρόπι μας. Γι' αυτό κάθε συνταγή που σας δίνω, σας λέω, αυτή η συνταγή θέλει τέτοιο μέλωμα. Δεν είναι όλα ένας κανόνας. Αυτή η συνταγή θέλει αυτό το μέλωμα. Γιατί βάζουν κάποιοι σιμιγδάλι? Γιατί έχει άλλη σύσταση. Άλλη σύσταση, διαφορετική. Πώς είναι ίσως και λίγο πιο βαρύ και στο ζύγισμά του και όταν το πουλάνε. Παίζουν πολλά πράγματα. Ρουφάει πιο πολύ σιρόπι και είναι πιο βαρύ και πιο κιλό. Το κατάλαβα. Κατάλαβες. Ωραία. Λοιπόν, έχω φάει βέβαια και ωραία μελομακάρονα με σιμιγδάλι. Αλλά εγώ προτιμώ αυτά. Εμένα μου αρέσουν αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Γυρώ και μετά από πάνω βάζετε τι θέλετε. Από πάνω, ναι. Όπως βάζετε σαν φιστικό. Είναι τέλεια. Φέιμου, όπως είναι ακόμα καυτά τα φιστικόνουμε από πάνω. Εντάξει, όπως είναι καυτά για να κολλήσει από πάνω. Από το σιρόπι καυτά βάζεις. Ναι, 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 για να κολλήσει πάνω το φιστικάκι μας. Πάρα πολύ τέλεια, Παναγία μου. Τι ωραία που είναι τα Χριστούγεννα. Τι ωραία που είναι τα μελομακάρονα. Τι ωραία που είναι τα μελομακάρονα και κουραμπιέδες, τέλεια. Εγώ τα αγαπώ πολύ τα μελομακάρονα. Και εμένα ευχαριστούμε πάρα εγώ, πολύ. Εγώ, φιλάκια πολλά. Ξέρετε τι θα κάνω όμως. Επειδή είναι μια συνταγή που ξέρω ότι θα την τιμήσετε.